Την εσπέραν της 31ης Μαΐου, ο Πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης εδολοφονήθη έμπροσθεν της εισόδου της Βουλής υπό ενός μπράβου παρανόμου χαρτοπεκτικής λέσχης. Ο Δηληγιάννης έμεινε στην ιστορία σαν άνθρωπος των λόγων και όχι των έργων. Είναι αλήθεια ότι δεν του δόθηκε ποτέ ο χρόνος για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Ωστόσο, η πολιτική μιας κλειστής οικονομίας, που ο ίδιος πίστευε ότι θα εξασφάλιζε αυτάρκεια, δεν συμβιβαζόταν με το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε προπολού ενταχθεί σε ένα διεθνές οικονομικό σύστημα. Η απομόνωση ήταν ανέφικτη. Ο θάνατος των δύο μεγάλων αντιπάλων, του Τρικούπη και του Δηληγιάννη, αποδυνάμωσε τον ελληνικό κοινοβουλευτικό βίο. Η πολιτική τους επίγονη, ο Γεώργιος Θεοτόκης, που υπήρξε πρωθυπουργός στο μεγαλύτερο διάστημα της πρώτης δεκαετίας του αιώνα, ο Δημήτριος Σαράλης και ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν την επιρροή του θρόνου. Τα στρατιωτικά γυμνάσια του 1908 συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της εθνικής κοινωνίας όπως κάθε μεγάλο γεγονός. Σημειώνεται όμως και μια καινοτομία. Ξένοι στρατιωτικοί κύκλοι διατυπώνουν ευμενή σχόλια. Ο έπαινος ανήκει κυρίως στον Πρωθυπουργό Γεώργιο Θεοτόκη, που φρόντισε για την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων και την αγορά σύγχρονου οπλισμού. Ο Θεοτόκης πιστεύει ότι το ανατολικό ζήτημα πλησιάζει στην οριστική του επίλυση. Χωρίς στρατό η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει τα νόμιμα δικαιώματά της από τη μοιρασιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι αγορές του Θεοτόκη προϋποθέτουν πόρους που εξοικονομούνται από τη μείωση του αριθμού των στρατευμένων. Έτσι υπάρχουν όπλα χωρίς τους αντίστοιχους άντρες. Στα γυμνάσια συμμετέχουν και πλασματικές μονάδες που η κάθε μια αντιπροσωπεύεται συμβολικά από ένα μακρύ τεντωμένο σκηνή. Όταν ο Θεοτόκης παρετείται, αφήνει τις στρατιωτικές αποθήκες γεμάτες με νέο υλικό. Ωστόσο, εκκρεμεί ένα πρόβλημα σοβαρό. Ποιος ελέγχει το στρατό, οι εκλεγμένες κυβερνήσεις ή ο θρόνος? Όλα αυτά όμως δεν εμποδίζουν τα γυμνάσια να συγκεντρώνουν τους κοσμικούς Αθηναίους. Στις εικόνες που παίρνει ο φωτογράφος δεν βλέπουμε να έχει αλλάξει τίποτε ουσιαστικό από την Ελλάδα του 19ου αιώνα. Εθνική ύφεση μετά την ήττα του 1897. Το αίτημα του εξυγχρονισμού είναι διάχυτο και ευρύτερα αποδεκτό. Οι συγκεκριμένες λύσεις όμως λείπουν. Γενική κινητικότητα και αναμονή. Γενικό αδιέξοδο. Αλλού συντελείται κοσμογονία. Παντού. Έτσι γράφει ο τύπος, καθημερινά σχεδόν. Νέες τάσεις, θεωρίες, ρεύματα, επαναστάσεις, στην τέχνη, την επιστήμη, την οικονομία, ακόμα και στη διπλανή Τουρκία. Μόνο στην Ελλάδα δεν αλλάζει τίποτα, παρά τους γλωσσικούς αγώνες, τους ιδεολογικούς αγώνες, τους σταφιδικούς αγώνες, τους μακεδονικούς και τους κριτικούς αγώνες. Φταίει ο παλαιοκομματισμός, φταίει η συναλλαγή, φταίει η ξεπερασμένη δομή της κοινωνίας μας, όπως λέει ο σκληρός ψευδώνυμος ασφαλώς στο βιβλίο του «Το κοινωνικό μας ζήτημα». Φταίει η καθολική ψηφοφορία, όπως υποστηρίζει ο Νεοκλής Καζάζης, πρόεδρος Μεγάλου Εθνικού Σωματείου και καθηγητής Πανεπιστημίου. Τι φταίει?